σε όλους εσάς, στους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης. Σας ευχαριστώ για άλλη μία φορά που είστε εδώ στο γραφείο μου για να ενημερώσουμε για ένα θέμα το οποίο βέβαια κάποιοι πιστεύουν ότι έχει τελειώσει και δια της σιωπής τους προσπαθούν να διαχειριστούν αυτό το οποίο έγινε. Εγώ όμως δεν το ξεχνώ και θεωρώ ότι είναι ένα μείζον θέμα και πρέπει να το δούμε πολύ πιο σοβαρά. Είμαι ενοχλημένος μετά από τόσες μέρες που έγινε η συνεδρίαση επίμαχη που παραιτήθηκε αφού το είχα ζητήσει εγώ, αφού το ζήτησα εγώ και όχι παραιτήθηκε μόνος του, ο κύριος Οικονόμου. Θυμάστε ότι το είχαμε πει και τηλεοπτικά όταν κάποια στιγμή σε μια συνέντευξη είπα ένας που κάνει κορυφαία λάθη, τραγικά λάθη, ξέρει τι πρέπει να κάνει, αυτό που συνηθίζεται. Πολύ πιο ξεκάθαρα, δεν μπορούσα να μιλήσω και πιο ευγενικά. Βεβαίως στο Δημοτικό Συμβούλιο, αφού ανέφερα διεξοδικά τα γεγονότα και μόνο τα γεγονότα όπως προέκυπταν από χαρτιά και από ενημέρωση βεβαίως που είχα, του ζήτησα να παραιτηθεί γιατί το Δημοτικό Συμβούλιο ήταν αυτό που τον έκανε πρόεδρο του νομικού μας προσώπου, του ΚΕΠΑΠ. Το Δημοτικό Συμβούλιο θα έπρεπε να ακούσει και την παραίτησή του όπως την ζήτησε ο Δήμαρχος που τον είχε προτείνει πριν από περίπου ένα χρόνο. Είμαι ενοχλημένος ιδιαίτερα, γιατί μετά από τόσες μέρες δεν υπάρχει καταδίκη αυτή τη μεθόδευση που έγινε από τον πρόεδρο του ΚΕΠΑΠ και την προσπάθειά του να κάνει μία εκδήλωση στο κλειστό γυμναστήριο της Κορίνθου με έναν από τους πλέον βαρυπινίτες των ελληνικών φυλακών. Είδα πριν από μερικές ημέρες μάλιστα, κατά τύχη, ένα δημοσίευμα ενός δικηγόρου, δεν τον γνωρίζω, Κορινθίου δικηγόρου, μου φαίνεται λέγεται Ηλίας το επίθετο, ο οποίος είχε αναλάβει μια παρεμφερή υπόθεση και αναγκάστηκε να πάει να πάρει όλη τη δικογραφία και είπε χαρακτηριστικά σε αυτό το δημοσίευμα ότι δεν χώραγε ούτε σε ένα καρότσι του σούπερ μάρκετ. Καταλαβαίνετε λοιπόν, έχω πει λίγο εγώ, το πόσο σοβαρά αδικήματα και ανέφερε συγκεκριμένα πράγματα. Ανέφερε συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ναρκωτικά, ανέφερε κλοπές, ξυλοδαρμούς, εκβιασμούς, δεν ξέρω τι, δεν θυμάμαι κιόλας τι ανέφερε. Έτσι, και δεν είναι τη στιγμή να υποθούν αυτά από τα μέσα ενημέρωσης. Εγώ κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης θυμάστε ότι έδωσα στον κύριο Γκουριώτη και στον κύριο Νανόπουλο δύο φακέλους που έγραφαν αυτά που είναι δημοσιευμένα στο διαδίκτυο, αρκετά από τη δραστηριότητα αυτής της εγκληματικής οργάνωσης και του συγκεκριμένου προσώπου διαχρονικά από το 1998 μέχρι το 2014 που μάλλον συνελήφθη για τελευταία φορά. Δεν ξέρω βέβαια λεπτομέρειες, ούτε με ενδιαφέρει, μάλλον συνελήφθη το 2014 για τελευταία φορά. Και μένω έκπληκτος με την αφωνία που υπάρχει μέχρι και σήμερα. Έμαθα πριν από λίγο ότι ο κ. Νανόπουλος έδωσε μία συνέντευξη και ήταν πολύ σκληρός, καταδίκασε όλα αυτά και εγώ θα πω δημόσια ότι είχε το θάρρος να μιλήσει συγκεκριμένα και να πει ότι, μάλιστα από ό,τι με ενημερώσατε και εσείς, είπε ότι αν είχαν γίνει αυτοί οι αγώνες και εκ των υστέρων μάθαινε ότι πίσω από αυτούς ήταν το συγκεκριμένο πρόσωπο, αυτός ο Βαρυπινίτης, θα έλεγε πάρα πολλά. Και βεβαίως τα είχε και δίκιο, το είπα και εγώ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μετά από τόσες μέρες όμως υπάρχει αφωνία. Υπάρχει αφωνία από τον κύριο Χασικίδη, του οποίου στέλεχος εμφανίζεται και υποστηριχτής του, ο κύριος Οικονόμου. Δεν θα πρέπει να πάρει θέση. Δεν θα πρέπει να πάρει θέση σε πρακτικές που ενδεχόμενα ο Δήμος θα γυρίσει, ακόμα και σε χειρότερες καταστάσεις από αυτές που έζησε Φερρυππίν, το Μεσοπόλεμο, το Σικάγο. Γιατί κάποιοι θέλουν να μας γυρίσουν σε σκηνές και καταστάσεις που έζησε η Αμερική στο Σικάγο και σε άλλες πόλεις στο Μεσοπόλεμο, τη δεκαετία κυρίως του 30. Δεν πρέπει να πάρουν θέση και θέλουν να γίνουν δήμαρχοι στην πόλη της Κορίνθου. Κύριο Σταυρέλης και στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και μέχρι σήμερα, τηρεί μια στάση αφωνίας. Δεν τον ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Βέβαια, τοποθετήθηκε ο κύριος Μούτσος, που είναι το δεξί του χέρι, ο οποίος είπε καλώς γίνανε όλα από πλευράς του ΚΕΠΑΠ, θα είχαμε και κόσμο και κακώς δεν έγινε η εκδήλωση. Θεωρώ ότι εκφράζει τον κύριο Σταυρέλη με τον καλύτερο τρόπο, να τον χαίρετε και να χαίρετε και το συνδυασμό τους που θέλουν να δείξουν ότι είναι κάτι το καινούριο, το οποίο θα αλλάξει τη ροή των πραγμάτων στην πόλη της Κορίνθου με νέες πρακτικές. Αυτές είναι οι πρακτικές. Να επανέλθουμε, να πάμε σε καταστάσεις που δεν έχει ζήσει ποτέ αυτή η πόλη. Ποτέ αυτή η πόλη δεν έχει ζήσει τέτοιες καταστάσεις με κανέναν πρώην δήμαρχο ιστορικά.
Να πάμε λοιπόν στις καταστάσεις που θα έρχονται εδώ οι βαρεμπινγκίτες να κάνουν εκδηλώσεις, να μαζεύονται διάφοροι, πιθανόν για τις αυτές τις περιπτώσεις όταν έχουμε τέτοιους αγώνες υπάρχουν και τα στοιχήματα, υπάρχουν και άλλα πράγματα, έρχονται πολύ καλός, έχετε πολύ καλός κόσμος εδώ στην πόλη της Κορίνθου, εντός παρενθέσεως καλός κόσμος. Αυτό θέλουν ως όραμα να υλοποιηθεί στην πόλη της Κορίνθου. Τους καλώ λοιπόν για άλλη μία φορά ευθέως να βγουν και να αποκηρύξουν αυτές τις πρακτικές, αυτές τις μεθοδεύσεις που επιχείρησε να κάνει ο κύριος Οικονόμου. Επανέρχομαι όμως στον κύριο Οικονόμου. Έχω αυτή τη στιγμή στα χέρια μου όλα τα ηχογραφημένα πρακτικά των διοικητικών συμβουλίων του Κέντρου Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος. Όλα μα όλα. Και υπάρχουν δικές του αναφορές που σε ερωτήματα, αν για κάποια θέματα σοβαρά είναι γνώστο πνευματικός, ο Δήμαρχος να αναφέρει ρητά ότι εδώ κάνω κουμάντο εγώ, ο πνευματικός στο Δήμο. Αυτό ως απάντηση στην ψευδέστατη αναφορά του, στην προσπάθεια να πιαστεί από τα μαλλιά για να μην πνιγεί στη θάλασσα που είπε ότι γνώριζε ο Δήμαρχος. Ακόμα και στη συγκεκριμένη συνεδρίαση, να ξέρετε, σε περιπτώσεις, στην περίπτωση ενός θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, έδειξε το αν είναι σε συνεννόηση μαζί μου. Υπήρξε μια απόφαση εκτός ημερήσιας διάταξης για ένα θέμα, θα τα πούμε σε λίγο καιρό, που αφορούσε την στήριξη κάποιων αγώνων από ένα άλλο φυσικό πρόσωπο με τον οποίο υπάρχει μια δημόσια αντιδικία μήνες τώρα, μπορώ να πω 2 χρόνια τώρα, μιλάω για τον κύριο Βασιλόπουλο, αυτόν που δεν ξέρω τι είναι, μάλλον η γυναίκα του είναι πρόεδρος των ΜΠΑΣ, ούτε αυτοί δεν ξέρουν, αυτός εμφανίζεται ως προπονητής και δεν ξέρω ως μάνατζερ ή οτιδήποτε άλλο. Πέρασαν κάτι που αφορούσε μία εκδήλωση στήριξης. Μήπως είχε εκεί τη συνένεσή μου. Ακούστε, ξεκάθαρα λοιπόν δηλώνει κατά επανάληψη. Και εγώ μίλησα με αρκετά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και με κάποιο μέλος που σήμερα έχει διαφοροποιηθεί και δεν θα στηρίξει τη δική μου υποψηφιότητα στις προσεχείς εκλογές. Μιλάω για τον Γιώργο τον Φιλιππακόπουλο, που με επιβεβαίωσε τις συνεχείς αναφορές του στα διοικητικά συμβούλια ότι εδώ κάνω κουμάντο εγώ. Καλώ λοιπόν τον κύριο Οικονόμου, αυτός υποκριτικά λέει είναι φίλος μου και θα, θέλει να είναι, και θα είναι και στο μέλλον φίλος μου κτλ. Κάτι αστιότητες. Τον καλώ λοιπόν έστω και σήμερα για τελευταία φορά να βγει και με γενναιότητα και να πει τελευταία φορά ότι αυτή η εκδήλωση ήταν δική του πρωτοβουλία, είχε άγνοια ο Δήμαρχος. Αλλιώς τις επόμενες ημέρες, δυστυχώς, γι' αυτόν εγώ τέτοιες πρακτικές έχω αφήσει πολλά χρόνια πίσω, δυστυχώς γι' αυτόν τα δικαστήρια θα είναι μονόδρομος και θα είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση και από μαρτυρίες αλλά και από ηχητικά ντοκουμέντα που σήμερα έχω στη διάθεσή μου, τα έχω στα χέρια μου, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι όλες οι συνεδριάσεις των διοικητικών συμβουλίων, όπως είναι και του Δήμου, αντίστοιχα τα νομικά πρόσωπα του Δήμου, όπως είναι και ο Δήμος, είναι υποχρεωμένα να ηχογραφούν και το κάνουν τις συνεδριάσεις των διοικητικών του συμβουλίων. Τον καλό λοιπόν να βγει με λεβεδιά και να πει την αλήθεια. Και τότε εγώ του υπόσχομαι ότι επειδή κάποτε είχαμε μια στενή σχέση, δεν θα προχωρήσω καθόλου σε αυτό που πρέπει να κάνω που ανέφερα πριν, να προχωρήσω δικαστικά εις βάρος. Περιμένω. Μία μέρα, δύο, είναι αρκετές να περιμένω. Αλλιώς μιλάμε για κατήφορο χωρίς τελειωμό, που ουσιαστικά κάποια στιγμή θα πρέπει να σταματήσει, έστω και με τη δική μου δικαστική παρέμβαση. Ανέφερα στο Δημοτικό Συμβούλιο κάποια πράγματα με πολύ κομψό τρόπο και θέλω να κάνω κι άλλο ένα σχόλιο. Έκανα μία ανάρτηση στο διαδίκτυο χθες που αφορούσε τον κύριο Χασικίδη βεβαίως, τον κύριο Σταυρέλη και τον κύριο Νανόπουλο. Όσον αφορά τον Νανόπουλο θεωρώ ότι έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει με βάση τα στοιχεία που είχε στη διάθεσή του, οι άλλοι δύο είναι έκθετοι. Ανέφερα όμως και τον κύριο Πανταζή, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ μας είπε ότι κακώς δεν έγινε η εκδήλωση και με περηφάνεια ανέφερε ότι πρόεδρος σε ένα σύλλογο βελερεφόντι εκεί στον Άγιο Θόδωρα, που κάποια στιγμή επιχειρήθηκε να μεταβιβαστεί το δικαίωμα που είχαν πάρει με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να μεταβιβαστεί στο βελερεφόντι αυτό το σύλλογο
του Αγίου Θόδωρα, γιατί υπάρχει ένας αντίστοιχος στην αρχαία Κόρινθο, για να μην, υπάρχουν, να μην μπερδευόμαστε. Και βέβαια είπε με καμάρι ότι εκεί είναι η κόρη του ως πρόεδρος και το είπε με καμάρι. Θα ήθελα να το ρωτήσω ευθέως. Καμαρώνει που στα ιδρυτικά μέλη αυτού του συλλόγου που είναι πρόεδρος η γυναίκα του είναι και ο συγκεκριμένος Βαρυπινίτης. Καμαρώνει. Μα κάποιοι έχουν χάσει, αν θέλετε, εδώ την αίσθηση μέχρι πού πρέπει να κάνουν αντιπολίτευση στο πνευματικό, το δήμαρχο, για να καταφέρουν, γιατί ουσιαστικά το μόνο στόχο που έχουν είναι να καταφέρουν να γίνουν δήμαρχοι ή δημοτικοί αρχές σε αυτή την πόλη. Χωρίς αρχές. Χωρίς να σκέφτονται τίποτα. Μόνο και μόνο να καταλάβουν, να φθύνουν τον δήμαρχο, τον πνευματικό, για να γίνουν δήμαρχοι. Δεν είναι έτσι. Και κάποια στιγμή, όταν έχεις τέτοιες λογικές διαμορφώσει μέσα σου και τέτοιες πρακτικές για να φθύνεις ένα δήμαρχο, κάποια στιγμή πέφτεις ο ίδιος στην παγίδα που ενδεχόμενα πάει να στήσεις. Γιατί σας λέω και πάλι ότι αυτή σαν παγίδα μου θύμιζε και με τις αναφορές του κ. Νανόπουλου θεωρώ ότι επιβεβαιώνομαι. Σαν παγίδα μου θύμιζε ότι καλωστημένη παγίδα, παραπλανούμε ένα διοικητικό συμβούλιο, προχωράμε ομόφωνα και μετά αφού γίνει πυροβολάμε τον δήμαρχο. Εγώ είπα και στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι έκανα ό,τι ήταν δυνατόν αυτή η εκδήλωση να είναι νόμιμη αφού είχε πάρθει η απόφαση. Και βεβαίως δεν μπορούσε να ήταν νόμιμη, γιατί δεν υπήρχε κανένας πολιτιστικός σύλλογος, κανένας αθλητικός σύλλογος πίσω από αυτή τη διοργάνωση. Και εδώ μια παρένθεση. Υπάρχει αναφορά του κυρίου οικονόμου στο Συμβούλιο, λέει ότι αν δούμε που το πετύχει, του χρόνου θα τη χρηματοδοτήσουμε κιόλας. Αλλά φέτος ούτε θα δώσουμε, ούτε θα πάρουμε. Και εκεί είναι εκτεθειμένος. Δεν τον κατανοώ καθόλου. Όταν αφήνει σύχνη πίσω σου ηχητικά, πώς συμπεριφέρεσαι έτσι σε δημοτικό συμβούλιο, μόνο και μόνο για μία μέρα να υπάρχουν σκιές απέναντι σε ένα δήμαρχο που έχει βγει τρεις φορές, παίζει καθαρά, το ξέρουν όλοι, έχει άλλα μειονεκτήματα, αλλά παίζει καθαρά και σε καμία περίπτωση δεν κάνει τέτοιου είδους συναλλαγές. Στη συγκεκριμένη συνεδρίαση, Φερρυππίν, ακούγεται ο κ. Φιλιππακόπουλος να του λέει ότι κάποια στιγμή μας παραπλάνει σε ένας άλλος σύλλογος. Και όταν το έμαθε ο δήμαρχος, μας πήρε και μας έβαλε χέρι του Φιλιππακόπουλος. Ο Φιλιππακόπουλος το Μάρτι, από το Μάρτι του 18, δεν είναι δίπλα μου στην προσπάθειά μου να ξαναγίνω δήμαρχος αυτή τη φορά. Το είπε όμως. Και άκουσα πάρα πολλά, λέει. Ακούσαμε πάρα πολλά. Για αυτό που παραπλανήθηκε και είπε ξεκάθαρα ότι μου είπε παραχωρήσεις, αλλά πάντα θα παίρνουμε τα δικαιώματά μας. Ακούγοντας τα ηχητικά αυτά, εγώ κάποια στιγμή μπορώ να το δώσω και στη δημοσιότητα αυτό, να γίνει κτήμα όλων των Κορινθίων. Αυτή η επίμαχη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Κλείνω λοιπόν και λέω ότι περιμένω τις επόμενες ημέρες από τον κύριο Χασικίδη να καταδικάσει αυτά που πρέπει να καταδικάσει, αν θεωρεί, και να σταματήσει να κρύβεται δια της σιωπής του. Τον κύριο Σταυρέλη να κάνει πάλι το ίδιο. Τον κύριο Πανταζή, βέβαια, ο κύριος Πανταζής είναι υπερήφανος. Δεν περιμένω τίποτα, αλλά λέω και για τον κύριο Πανταζή, ας βγει λοιπόν εκ των υστέρων και να πει ότι έκανε λάθος και πλέον καταδικάζει, γνωρίζοντας το τι ακριβώς υπάρχει πίσω από όλα αυτά. Και βέβαια οφείλουν και κάποιοι άλλοι απαντήσεις. Ξέρετε κάτι, όταν κάποιοι αναφέρθηκαν ως σπόνσορες σε αυτή την εκδήλωση, σπόνσορα σημαίνει ότι δίνεις χρήματα, κόβεται ένα τιμολόγιο. Μιλάω για τον πρόεδρο του επιμελητηρίου, μιλάω για τον κύριο Πέτου τιμολέοντα. Πού κόψαν το τιμολόγιο τελικά? Σε σύλλογο το κόψανε ή σε σύλλογο πολιτιστικό, αθλητικό ή σε προσωπική επιχείρηση? Αυτοί δεν το ξέρανε. Υιοθετούσαν και αυτοί, ο κύριος Πιέτρης που είναι επικεφαλής συνδυασμού, υιοθετούσαν αυτές τις πρακτικές. Και βεβαίως, εγώ είμαι καλόπιστος, πιθανόν και οι ίδιοι να έχουν παραπλανηθεί. Και αυτοί οφείλουν να βγουν και να πάρουν πλέον θέση σε αυτό το οποίο έχει συμβεί. Σε αυτό που έχει συμβεί να πάρουν θέση. Εγώ δέχομαι και ο κύριος Πιτσάκης να έχει παραπλανηθεί και ο κύριος Πιέτρης να έχει παραπλανηθεί. Δεν δέχομαι όμως να υπάρχει αυτή η αφωνία μέχρι σήμερα από τη δική τους πλευρά.